νέα ψηφιακά εργαλεία Λίνα και ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, από εδώ, από τον Ταύρο, από το νέο κτίριο της ΑΔΕ, προανήγγειλε νέες μειώσεις φόρων. Όπως είπε, με όχημα την πάταξη της φοροδιαφυγής, οι οποίες θα ξεδιπλωθούν μέχρι το τέλος της κυβερνητικής θητείας και μέχρι το 2027. Είμαστε σε διαρκή πόλεμο με τη φοροδιαφυγή, είπε Λίνα ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας όμως για μόνιμες και δημοσιονομικά βιώσιμες μειώσεις φόρων. Όσο περιορίζεται η φοροδιαφυγή, είπε ο Πρωθυπουργός, μειώνεται το κενό στον ΦΠΑ και εξιχνιάζονται οι τελωνιακές απάτες. Θα προστίθενται έσοδα στα ταμεία του κράτους, ώστε να υπάρχουν και νέες μειώσεις φόρων. Αυτή άλλωστε ήταν και η ευχή του όταν έκοψε την κορδέλα των εγγενείων για το νέο κτίριο εδώ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στον Ταύρο. Περισσότερα έσοδα με λιγότερους φόρους, είπε ο Πρωθυπουργός. Έδωσε φυσικά έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ανεξάρτητης Αρχής, στις νέες τεχνολογίες που θα μπουν στις νέες υπηρεσίες, έτσι ώστε να σφίξει ο κλοιός περισσότερο για τους φοροφυγάδες. Το ίδιο είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, λέγοντας πως οι παιδικές ασθένειες των νέων υπηρεσιών, των νέων κεντρικών υπηρεσιών της ΑΔΕ, θα περάσουν το επόμενο διάστημα. Ο κ. Χατζηδάκης, μάλιστα, είπε ότι το 90% των υπηρεσιών της ΑΔΕ είναι ήδη ψηφιακές, ενώ προανήγγειλε και νέα βήματα στον τομέα της τεχνολογίας, νέα τεχνολογικά εργαλεία, τα οποία, όπως είπε, θα στραφούν και κατά των επίορκων εφοριακών. Θα έχουμε νεότερα το αμέσως επόμενο διάστημα. Θα βρεθούμε απέναντί τους με ελέγχους, αλλά και με νέα συστήματα που περιορίζουν αυτές τις πρακτικές. Τώρα, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής, καλωσορίζοντας εδώ τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών, είπε πως σε αυτό το κτίριο συγκεντρώνονται περίπου πάνω από 1.100 υπάλληλοι, οι οποίοι ήταν διασκορπισμένοι σε 9 κτίρια, και είπε ότι συνεχίζεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Λίνα. Να δούμε τι υπόθηκε. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Έχει καταφέρει πράγματι η Ανεξάρτητη Αρχή να κατοχυρώσει τον ρόλο της, να εξυγχρονιστεί, να αλλάξει την εικόνα την οποία είχε στην συνείδηση των πολιτών. Και όσο μειώνεται η φοροδιαφυγή, όσο περιορίζεται το κενό στον ΦΠΑ, όσο καταφέρνεται και εξιχνιάζεται μεγάλες φορολογικές ή τελωνιακές απάτες που απαιτούν μια ειδική εξειδίκευση, τόσο θα προσθέτεται παραπάνω έσοδα στα ταμεία του κράτους, έτσι ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε με την πολιτική μείωσης των φόρων, κάτι το οποίο έχουμε πρόθεση να κάνουμε μέχρι το τέλος τουλάχιστον της κυβερνητικής μας θητείας το 2027. Θέλω να είναι σίγουροι οι πολίτες ότι έχουν γνώση οι φυλακές και ότι δεν πρόκειται ούτε για μια στιγμή να βάλουμε νερό στο κρασί μας απέναντι σε τέτοια φαινόμενα που αδικούν την προσπάθεια της διοίκησης ΑΔΕ, την προσπάθεια της συντριπτικής πλειονότητας των υπαλλήλων της φορολογικής διοίκησης που κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για μια πολύ δύσκολη δουλειά που έχουν να κάνουν. Όλα αυτά τα χρόνια δουλέψαμε με όραμα, με συνέπεια, με επαγγελματισμό, βασιζόμενοι στις αρχές και τις αξίες μας. Αποτελεσματικότητα, διαρκής βελτίωση, εξωστρέφεια, αξιοκρατία, λογοδοσία, διαφάνεια, ακεραιότητα, αμεροληψία.